Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Στέλλα με ένα καινούριο βίντεο και όπως θα δείτε και από τον τίτλο θα σας πω για ένα καινούριο φόνο που θα γίνει στο διαφάνι στα επόμενα επεισόδια. Πάμε να δούμε. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη σειρά, ο Αλέξης προσπάθησε με κάθε τρόπο να μαζέψει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα έκλαιναν στη φυλακή των Δούκα Σεβαστό. Στην υπόθεση όμως της βιομηχανικής ζώνης, αναγκάστηκε να κάνει πίσω, καθώς δέχτηκε απειλές για τη ζωή του πατέρα του. Ενώ του υποσχέθηκαν πως αν έβαζε την υπόθεση στο αρχείο, τότε θα συναντούσε ξανά τον πατέρα του μετά από πολλά χρόνια. Έτσι και έκανε. Στη συνέχεια, οι άλλες δύο φορές που έκανε πίσω σε υποθέσεις που αφορούσαν τους σεβαστούς, ήταν καθαρά από σεβασμό για την Πινελόπη, με την οποία ήδη είχε παντρευτεί. Ωστόσο, ο Δούκας πάντα έλεγε στην κόρη του, «Παντρεύτηκες αυτόν που ήθελε να με κλείσει στη φυλακή», ενώ η ίδια γνώριζε από πρώτο χέρι τις παρανομίες του πατέρα της και για όλα όσα τον κατηγορούσαν. Πλέον έχει ανοίξει τα μάτια της και βλέπει πως η Αγία Οικογένεια που είχε πλάσει στο μυαλό της δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία βιτρίνα. Παράλληλα, μετά το χωρισμό του από την Πινελόπη, ο Αλέξης ρίχνει όλο του το βάρος στη δουλειά. Έτσι, συνεχίζει να μαζεύει στοιχεία για το φόνο του Θέμελη και είναι σίγουρος πως οι σεβαστοί κρύβονται πίσω από αυτό. Αλλά δεν γνωρίζει γιατί ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση. Ο εισαγγελέας με τον Ανδρεάδη και τον Σπανό προσπαθούν να στριμώξουν τον Δούκα, αλλά ο Μεγαρίτης τους παρακολουθεί στενά και μαθαίνει τα σχέδιά τους έγκαιρα και φυσικά φροντίζει να τον πληροφορήσει. Παράλληλα, ο Αχιλλέας ανακαλύπτει στο πρόσωπο του Αλέξη έναν παλιό εχθρό, καθώς ο πατέρας του εισαγγελέα ήταν εκείνος που έκλεισε στη φυλακή τον αδερφό του Μεγαρίτη. Η Πινελόπη ανακαλύπτει την έρευνα που κάνει ο Αλέξης εναντίον του Δούκα και εκείνος ζητάει τη βοήθειά της. Εκείνη του αποκαλύπτει. «Το μόνο που γνωρίζω είναι πως ο Θέμελης είχε βιάσει τη θεία μου την Ανέτ και έτσι γεννήθηκε ο Μελέτης. Αυτή η πληροφορία είναι αρκετή για τον Αλέξη ώστε να σιγουρευτεί πως ο Δούκας κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του Θέμελη». Την ίδια ώρα, το μίσος του Αχιλλέα για τον Αλέξη και το αριστερό παρελθόν του μεγαλώνει και εκμεταλλευόμενος την κακή σχέση του εισαγγελέα με το Μελέτη, βάζει τον τελευταίο να σκοτώσει τον Αλέξη. Και εκείνος το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη, μιας και ο Μεγαρίτης του έχει κάνει πλήση εγκεφάλου. Ωστόσο, ο Μελέτης βλέπει και σαν ευκαιρία να ελευθερωθεί από τον αντίπαλο που διεκδικεί την καρδιά της Πινελόπης. Τα δυσάρεστα νέα για το θάνατο του Αλέξη Γραμματικού κάνουν το γύρο του χωριού. Η αγορίτσα μαθαίνει πρώτη τα άσχημα νέα και όταν επιστρέφει στο αρχοντικό των σεβαστών το ανακοινώνει. Η Πινελόπη σοκάρεται. «Δεν είναι δυνατόν. Μου λες ψέματα». Φωνάζει και είναι έτοιμη να καταρρεύσει, ενώ η Ανέτ προσπαθεί να τη συγκρατήσει. «Τι συνέβη, πες μας αγορίτσα, θα μας σκάσεις», φωνάζει η Μυρσίνη, αλλά η γυναίκα δεν ξέρει κάτι άλλο να πει, παρά μόνο ότι τον βρήκαν νεκρό και πως κάποιος τον σκότωσε. Η Πινελόπη, όταν ακούει αυτά τα λόγια, τρέχει και κλείνεται στο δωμάτιό της. Θρηνεί τον Αλέξη στα αλήθεια. Μπορεί να τον πρόδωσε, αλλά τον εκτίμησε από την πρώτη στιγμή και κατάλαβε πως ήταν ο μόνος που την αγάπησε αληθινά, αγνοώντας το επιθετό της και την οικογένειά της. Όμως στο μυαλό της γυρίζει και η τελευταία του συνάντηση, όπου εκείνος είχε ζητήσει τη βοήθειά της για την υπόθεση του Σοκράτη Θέμελη. Όταν υποψιάζεται πως ο πατέρας της ίσως να κρύβεται πίσω από το φόνο, τρελαίνεται και δεν ξέρει τι να κάνει. Όμως δεν έχει σκοπό να αφήσει ατιμόρυτο το θάνατο του πρώην άντρα της, που παρά τα προβλήματα και τα εμπόδια, αγάπησε ειλικρινά. Αυτός είναι ο καινούριος φόνος στο διαφάνι, ο Μελέτης,
σκοτώνει τον Αλέξη. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεό μου, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα για να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου. Γεια σας.